Μία μέρα μετά την ισόβια κάθεξη του τέλους Δημάρχου, βρεθήκαμε εδώ στην Αριστοτέλους για να μάθουμε τη γνώμη του κόσμου. Μάλλον από ό,τι θα δείτε, ο κόσμος είναι διχασμένος. Ο πρώην Δήμαρχος έφαγε ισόβια. Τι πιστεύετε? Πρέπει να μπουν και άλλοι μέσα. Καθαρίζει το τοπίο. Δίκαιη απόφαση? Δεν ξέρω προσωπικά αν είναι δίκαιη ή όχι, αλλά πολιτική μας πρέπει να είναι όλοι για τα σίδερα. Δις. Ο πρώην Δήμαρχος έφαγε ισόβια. Τι πιστεύετε? Πιστεύω στην δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη έκανε το καθήκον της. Βέβαια, από την άλλη μεριά, δεν θεωρώ ότι ο Παπαγεωργόπουλος για ίδιο όφελος ποτέ θα έκανε τέτοια κατάχρηση. Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση νομίζω είναι ρευστή και θα φανεί στο εφετείο τι μπορεί να γίνει. Καλά έπαθε. Δίκαιη απόφαση? Δίκαιη, βέβαια δίκαιη. Ο πρώην Δήμαρχος έφαγε ισόβια. Τι πιστεύετε? Τι να πιστεύω, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι θα πόσο διαχειρίζονται τέτοια κονδύλια και είναι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει πλέον να προσέχουν. Δίκαιη απόφαση? Πιστεύω πως ναι. Οι αποφάσεις καταρχήν της δικαιοσύνης είναι σεβαστές σε όλους. Και δεύτερο, πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε να τελεσυνδικήσει η απόφαση και στο δεύτερο βαθμό για να βγάλουμε τα τελικά μας συμπεράσματα. Πάντως, σαν συμπέρασμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για ό,τι έχουν κάνει. Φαντάζομαι ότι ήταν λίγο μεγάλη ποινή. Ήταν αρκετά τραβηγμένη ποινή, αλλά εντάξει, είναι παράδειγμα προς αποφυγή για τους άλλους που έρχονται από πίσω. Καλά έπαθε, αφού τα φάγε. Να μάθουν να μην κλέβουν οι Έλληνες, αλίμονο. Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου. Δικαιότατα. Και τα λεφτά πίσω, ε. Πάντως ο κόσμος τον υποστήριζε. Οι φανατικοί ποιοι, οι ψηφοφόροι του. Αυτοί δεν είναι ψηφοφόροι, είναι πελάτες του. Ορισμένοι, αυτοί που είχαν συμφέροντα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, δεν υπάρχει. Αυτό γινόταν κατάχρηση από όλους. Αυτοί κλέβανε από όλον τον κόσμο. Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει μια υποστήριξη σε έναν άνθρωπο ο οποίος επί τόσα χρόνια ήταν δήμαρχος και θα λέγαμε ομολογουμένος καλός δήμαρχος. Βέβαια, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Βαριά η ποινή? Όχι βαριά, αξιοπρεπέστατη. Έτσι πρέπει. Και σε άλλους και να ακολουθήσουν και άλλοι πολιτικοί γι' αυτό. Αν καταχράστηκε χρήμα, καλά τον κάνανε. Πάντως ο κόσμος τον έβγαζε εδώ και 11 χρόνια δήμαρχο. Μήπως δεν ήξεραν τι πεζόταν μέσα? Έπρεπε να φάει δύση ισόβια. Πάντως ο κόσμος τον υποστήριζε. Ναι. Ο κόσμος είναι ο κόσμος. Εδώ και 11 χρόνια δηλαδή. Πρόβατα. Εντάξει. Κάποιοι φάγανε από αυτήν την ιστορία, κάποιοι ήταν βολεμένοι, έτσι. Τον υποστήριξαν. Αυστηρή βέβαια, αλλά έτσι πρέπει. Τώρα, όποιος κλέβει να το σκέφτεται. Ο λόγος τον ψήφιζε ίσως επειδή δεν ήξερε. Τώρα που έμαθε, πιστεύω γι' αυτό λέει πέσανε από τα σύννεφα. Εντάξει, πολλές φορές δεν ξέρεις και κάνεις κάτι και... Καλά τον κάνανε. Τι λες, από λεπτομέρειες. Πολλοί όμως τον υποστήριζαν. Κοίταξε, το έχουν καταντήσει αιτία στην Ελλάδα. Καθένας που κατέχει κάποια εξουσία θέλει να εκμεταλλεύει τον υπόλοιπο λαό. Δεν πιστεύω ότι ο Δήμαρχος μπορεί να έκανε τέτοιο πράγμα. Μπορεί να ήταν σκληρή η δικαστική απόφαση στο ισόβια. Υπάρχει φυσικά η έφεση από ό,τι γνωρίζω. Αλλά ευελπιστώ όμως ότι θα είναι ένα καλό μάθημα για όλους. Ότι αν εσείς χρωστάτε 3.000 ευρώ στην εφορία, θα πάτε φυλακή, ή κάνω λάθος? Στα 18 εκατομμύρια.